Ο Κάρλος Σαντάνα είναι Μεξικανοαμερικάνος μουσικός, ο οποίος έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με το συγκρότημά του τους Σαντάνα, το οποίο πρωτοτύπησε με μία μίξη ροκ και λατινοαμερικάνικης μουσικής. Ο ήχος του συγκροτήματος περιλάμβανε τους μελωδικούς με βάση το blues ήχους της κιθάρας του, μαζί με λατινοαμερικάνικους και αφρικάνικους ρυθμούς που περιείχαν κρουστά όργανα όπως τιμπάλες και κόγκας, τα οποία δεν ακούγονταν ως τότε στη ροκ μουσική. Το άστρο των Σαντάνα άρχισε να λάμπει το 1969 στο φεστιβάλ του Woodstock. Ήταν μια από τις εκπλήξεις του φεστιβάλ, η εμφάνισή τους έμεινε στην ιστορία και αργότερα η συμμετοχή του 11λεπτου κομματιού τους Soul Sacrifice στην ταινία για το Woodstock και το soundtrack εκτόξευσε τη φήμη τους. Το πρώτο τους άλμπουμ Σαντάνα κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1969 και έγινε τεράστια επιτυχία φτάνοντας στο νούμερο 4 στους αμερικάνικους πίνακες επιτυχιών. Στο συγκρότημα υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις για τις μουσικές κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσουν. Τελικά επικράτησε η blues, jazz, latin rock αντίληψη του ιδρυτή Κάρλος Σαντάνα. Το συγκρότημα πέρασε από πολλά σκαμπανεβάσματα, άλλαξε μουσικούς, μέχρι να γνωρίσει μια επανάκαμψη της διασημότητάς του στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο παραγωγός Clive Davis της Arista Records πρόσφερε συμβόλαιο στο Σαντάνα και τον ενθάρρυνε να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ με κυρίως νέους καλλιτέχνες. Το αποτέλεσμα ήταν το άλμπουμ Supernatural του 1999, το οποίο περιείχε συνεργασίες με τους Everlast, Rob Thomas, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef Jean και άλλους. Στο Supernatural του 1999 υπήρχε και ένα single που τράβηξε την προσοχή τόσο των θαυμαστών του συγκροτήματος όσο και της μουσικής βιομηχανίας. Επρόκειτο για το Smooth, ένα δυναμικό κομμάτι το οποίο συντέθηκε και εκτελέστηκε από κοινού με τον Rob Thomas, τον Matchbox 20 και εμπλουτίστηκε με τις κιθαριστικές μελωδίες του Σαντάνα. Ο Rob Thomas έγραψε το κομμάτι για τη γυναίκα του Marisol Maldonado, εμπνευσμένος από το My Spanish Harlem Mona Lisa του Ben E. King. Η ενέργεια του κομματιού έγινε αμέσως εμφανή στο ραδιόφωνο με αποτέλεσμα να παίζεται σε πάρα πολλούς σταθμούς. Το Smooth πέρασε 12 εβδομάδες στο νούμερο 1 της λίστας Billboard Hot 100 και έγινε το τελευταίο νούμερο 1 single της δεκαετίας του 1990. Το Supernatural πούλησε πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντάς το τη μεγαλύτερη επιτυχία του Σαντάνα με διαφορά. Ο Κάρλος Σαντάνα μαζί με τα άτομα του συγκροτήματος Σαντάνα από τα δύο πρώτα άλμπουμ τους εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Το 2003 το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε τον Κάρλος Σαντάνα στο νούμερο 20 της λίστας με τους 100 μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Όσο για το Smooth, από το 2013 κατατάσσεται ως το δεύτερο πιο επιτυχημένο τραγούδι όλων των εποχών. My life.
girls forget about it.